Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές του Λίμπερο 107,4. Εδώ είμαστε και σήμερα 10 λεπτάκια μετά τις 2 στο καθημερινό ραντεβού της εκπομπής ο Λίμπερος στα γήπεδα. Γιώργος Παναγιώτης στο μικρόφωνο, Χρυσός και στη ρύθμιση του ήχου. Θα πάμε παρέα ως και τις 3 σε αυτή την ώρα όπου έχουμε αρκετά πράγματα για να δούμε με ό,τι συμβαίνει στην αθλητική επικαιρότητα. Με αγωνιστική δράση χθες είχαμε τα πρώτα φιλικά προετοιμασίας για ΠΑΟ και Άρη. Τα πρώτα συμπεράσματα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Σίγουρα το πρώτο δείγμα σε αυτού του είδους τα φιλικά παιχνίδια δεν μπορεί να είναι ασφαλές. Είναι ένα πρώτο ξεμούδιασμα για τις ομάδες. Στον ΠΑΟΚ υπάρχει ο νέος τεχνικός. Πάντως, στον δικέφαλο μπορούμε να πούμε ότι μπαίνει θετικό πρόσημο παρά την ήττα που ήρθε και με ένα γκολ. Το οποίο ίσως δεν θα πρέπει να μετρήσει. Υπήρχε φάουλ στο ξεκίνημα της φάσης. Στον Άρη, αντίθετα, επικρατεί έντονος προβληματισμός με αυτό το πρώτο δείγμα. Και όπως είπαμε, δεν μπορεί να είναι ασφαλές κριτήριο για τη συνέχεια, καθώς μόλις δύο ημέρες βρίσκονται στην Ολλανδία οι ποδοσφαιριστές των Κιτρινών Μαυρών. Προπονήθηκαν μάλιστα μόνο την Τρίτη και την Τετάρτη έπαιξαν αυτό το φιλικό. Ωστόσο, υπάρχει προβληματισμός γιατί ένα σκορ 5-1 είναι αρκετά βαρύ και όταν έρχεται και από μια αντίπαλο όπως η Φορτούνα Σιτάρντ δεν πάβει να αποτελεί έτσι συντριβή, θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι, παρότι πρόκειται για πρώτο φιλικό προετοιμασίας. Πριν ξεκινήσουμε μετά των φιλικών ΠΑΟ και Άρη και με ό,τι άλλο συμβαίνει στις προετοιμασίες του σήμερα, την επόμενη μέρα των φιλικών αγώνων και λίγο πριν έρθουν και τα φιλικά του Σαββάτου που θα ακολουθήσουν για ασπρόμαυρους και κιτρινόμαυρους. Καταρχήν, ενώ έχουμε και άλλα θεματάκια φυσικά όπως την κλήρωση του Basketball Champions League, Copa America, Copa Africa, γυναικείο Μουντιάλ και όλα τα υπόλοιπα σε αγωνιστική δράση. Καταρχήν, πρέπει να σημειώσουμε ότι σήμερα, 4η Ιουλίου, είναι η μεγάλη επέτειος για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Η ιστορική ημέρα της κατάκτησης του Euro 2004. 15 χρόνια πέρασαν, 15 ολόκληρα χρόνια από εκείνο το βράδυ, 4η Ιουλίου του 2004. Όταν ο Θεοδωρής Αγοράκης σήκωσε το τρόπαιο στο Νταλού της Λισαβόνας, δεν πάβει να είναι η πιο ιστορική μέρα στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, η πιο χρυσή σελίδα στην ιστορία μας ως ποδόσφαιρο, μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις, αν όχι μεγαλύτερη στην ιστορία του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Εκείνο το βράδυ, με τον Ρονάλντο να βάζει τα κλάματα, Φίγκο, Ρουί Κώστα και τους υπόλοιπους να κοιτούν αποσβολωμένοι ό,τι κατάφερε να κάνει εκείνη η εθνική ομάδα. Βέβαια, 15 χρόνια μετά, το ζήτημα που τίθεται, το ερώτημα που μπαίνει είναι πού βρισκόμαστε εμείς και πού βρίσκονται οι Πορτογάλοι ως ποδόσφαιρο. Και έτσι γίνεται κουβέντα και στα social media και υπάρχει και ένα έτσι, θεματάκι που προκύπτει. Όπως για παράδειγμα το ότι ο Καραγκούνης έχει πάρει τίτλο με την εθνική και ο Μέση όχι. Υπάρχουν και τα σχετικές εικόνες που σχολιάζονται χιουμοριστικά. Βέβαια και στην προετοιμασία του ΠΑΟΚ το ότι ο Γιώργος Γεωργιάδης, πρωταθλητής Ευρώπης, υποδέχτηκε τον Αμπέλ Φερέιρα, τον Πορτογάλο, και θα μπορούσε να του την πει για την σημερινή επέτειο. Θα μπορούσε να το απαντήσει βέβαια ο Πορτογάλος το που βρίσκονται σήμερα οι Πορτογάλοι ως ποδόσφαιρο και που βρίσκεται η δική μας χώρα ποδοσφαιρικά 15 χρόνια μετά από εκείνο το έπος της Πορτογαλίας. Το ότι δεν αξιοποιήσαμε εκείνο τον άθλο, εκείνο το θρίαμβο είναι το μόνο σίγουρο. Λόγοι και αιτίες υπάρχουν πολλά για να σταθούμε. Ωστόσο, το θέμα είναι ότι δεν κάναμε κάτι για να βελτιώσουμε το ποδόσφαιρό μας μετά από εκείνη την τεράστια επιτυχία. Πάση περιπτώσει, τουλάχιστον έχουμε να θυμόμαστε, έχουμε αυτές τις αναμνήσεις από εκείνα τα βράδια του Ιουλίου και πόσο μάλλον αυτό της 4ης Ιουλίου, σαν σήμερα δηλαδή, όπου ολοκληρώθηκε το έπος. Αναφέρουμε λίγο γρήγορα τους αντιπάλους του ΠΑΟΚ στο Basketball Champions League, αν και στον δικέφαλο έχουν πολύ σοβαρότερα προβλήματα να λύσουν στο τμήμα μπάσκετ και είναι νομίζω ελάχιστο το ενδιαφέρον για τις ομάδες που αντιμετωπίσει η ομάδα στην Ευρώπη την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Υπάρχουν πολύ πιο σοβαρά ζητήματα για να λυθούν αυτό το διάστημα. Ωστόσο, μιας και έγινε νωρίτερα η κλήρωση, να αναφέρουμε έτσι, στα γρήγορα ότι ο ΠΑΟΚ θα κληρώθηκε στον τέταρτο όμιλο με Νεπτούνας, Μπεσίκτας, Μπρίντιζι, Ντιζόν, Σαραγώσα και μία εκ των Ίντερ Φριμπούργκ ή Βόνη, όποια προκριθεί από τα προκριματικά. Και Σαμπατέλιορ, Οραντέα είναι το άλλο ζευγάρι που θα αντιμετωπίσει ο νικητής τη Βέτσπιλτ και ο νικητής θα πάει στον δρόμο του ΠΑΟΚ. Αυτά με τον όμιλο του δικεφάλου. Να πάμε σιγά σιγά να πιάσουμε τα όσα έγιναν χθες, ξεκινώντας από το φιλικό του Άρη με τη Φορτούνα Σιτάρντ. Να πάμε στο Χρήστανο Τζαλτίδη, ο οποίος είναι και από τους λίγους που είχαν εικόνα και να μας πει τι είδε, πώς ήρθε αυτό το 5-1 και ποια είναι και η επόμενη μέρα. Καλησπέρα, Χρήστανε. Καλησπέρα. Να τα πιάσουμε ή να τα αφήσουμε, λέει θα Χρήστανε. Νομίζω θα ήταν καλύτερα να τα αφήσουμε για τον Άρη, αλλά δεν μπορεί να περάσει νομίζω απαρατήρητο, παρότι είναι πρώτο φιλικό, ήταν περισσότερο ξεμούδιασμα. Το σκορ νομίζω δεν αφήνει τους ανθρώπους του Άρη να το περάσουν έτσι. Σωστά. Έτσι είναι, είναι η πραγματικότητα αυτό το οποίο λες. Κάτι από τις πόρτες στα αυτοκίνητα και συνεχίζουμε. Λοιπόν, είναι η πραγματικότητα αυτό που λες και αυτοί οι οποίοι πρέπει σε κάθε περίπτωση να το αξιολογήσουν είναι οι άνθρωποι του Άρη. Γίνεται πόλεμος όπως καταλαβαίνεις, έτσι βάζει μουσική την ώρα που μιλάω. Λοιπόν, μας έπιασε η διαδικασία, πάμε στο ξενοδοχείο της ομάδας τώρα. Ναι. Γιατί θα έχουμε για τα site και τα λοιπά
συνέντευξη. Περιμένουμε να έρθει και ο Φεφαντζίδης κάποια στιγμή. Θα δούμε τώρα τι ώρα ακριβώς. Mm-hmm. Οπότε αναγκαστικά πρέπει να είμαστε σε κίνηση όσο ήταν. Έλεγα λοιπόν ότι το 5-1 σίγουρα προβληματίζει. Με όλα αυτά τα ελαφρυντικά που πάντα υπάρχουν για ένα πρώτο φιλικό, πόσο μάλλον όταν αυτό το πρώτο φιλικό είναι την δεύτερη μέρα της προετοιμασίας και μετά από μια, την πρώτη διπλή προπόνηση της, της ομάδας. Αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι δεν είναι καθόλου προς συμπεράσματα τέτοια μάτς. Πόσο μάλλον όταν υπήρξαν οι νεαροί ποδοσφαιριστές που ξεκίνησαν το παιχνίδι, ο Τζανακάκης Εκστρέμ. Τέλος πάντων, για δοκιμές είναι αυτό το μάτς. Ναι. Αλλά άμα στραβώσουν, όταν κάνεις και δοκιμές, στραβώνουν πολύ. Έτσι συνέβη χθες. Φυσικά και κανένας δεν πρέπει να πανικοβληθεί, φυσικά και κανένας δεν πρέπει να τα ισοπεδώσει όλα. Αυτό νομίζω είναι αυτονόητο. Από την άλλη όμως δεν γίνεται, γιατί το παρατηρώ αυτό στον κόσμο από χθες, να λέμε εντάξει, για πρώτο φιλικό ήταν και τι έγινε. Αυτό θα το λέγαμε αν έλεγε 2-0. Το λέγαμε αν έλεγε 1-0. Θα το λέγαμε αν έλεγε 3-1. Το 5-1 είναι βαρύ από τη συγκεκριμένη ομάδα. Και πολλές φορές εγώ το έχω ως αρχή πάντα να λέω ότι είναι προτιμότερο να συμβεί ένα κακό το οποίο θα σε οδηγήσει συνέχεια στο καλό. Με το γνωστό ρητό ουδέν κακό να μην γιώσεις καλού. Ναι. Με αυτά λοιπόν τα δεδομένα θεωρώ ότι είναι προτιμότερο που αυτή η ήττα και ο τρόπος που ήρθε και η εμφάνιση της ομάδας έγινε σε αυτό το πρώτο φιλικό που έχει όλες αυτές τις δικαιολογίες που έχει και στη συνέχεια να μπορέσει να τα διορθώσει. Προτιμώ που έγινε τώρα παρά να γινόταν σε κάποιο επίσημο παιχνίδι, ειδικά στο παιχνίδι με την ΑΕΛ Μεσού. Γιατί πολλές φορές ξέρεις κάποιες τέτοιες καταστάσεις σε επίσημα παιχνίδια δημιουργούν και πάρα πολύ μεγάλες κρίσεις. Ενώ στο φιλικό μπορείς κάλλιστα να το ξεπεράσεις. Ναι. Τώρα υπάρχουν θέματα. Η απουσία του Σούντγκρεν. Και είναι καλό επίσης για να πάνω σε αυτό που λες, το ότι ήρθε από το πρώτο φιλικό που είναι και περισσότερα τα ελαφρυντικά πάντα, από το να ερχόταν σε ένα από τα τελευταία φιλικά που θα ήταν και πιο σοβαρά, αξιόπιστα τεστ. Κοίταξε να σου πω κάτι. Αν έρθει σε ένα άλλο φιλικό, αν ερχόταν στο τρίτο φιλικό, στο τέλος της προετοιμασίας, ήταν διαφορετική η κρίση. Η κριτική μας. Ναι, ναι, βέβαια. Απλά επειδή ακριβώς υπάρχουν πολλά θέματα, υπήρχαν πολλά θέματα χθες, αντιλαμβάνεσαι ότι κάπου ψεύτηκε η όλη κατάσταση. Ναι. Αλλά είσαι ο Άρης. Δεν γίνεται να χάνεις 5-1 τώρα τη Φορτούνα Σίταρτ. Ήταν βαρύ, ήταν βαρύ. Είναι βαρύ το σκορ, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχεις καλή ομάδα, δεν σημαίνει ότι δεν είναι καλή παίκτες, δεν σημαίνει ότι είναι κακός ο προπονητής, δεν σημαίνει ότι έχεις τόσο χτυπητά θέματα. Το χτυπητό σου θέμα το ξέρεις. Το λέμε εδώ και μέρες και δεν χρειάζεται το φιλικό. Είναι το αμυντικό χαφ το οποίο λείπει πλέον μετά την αποχώρηση του Σιώπη. Ο Σιώπης βέβαια ούτε χθες θα έπαιζε. Ούτως ή άλλως, είναι τραυματίας. Γιατί λένε και με τους Τούρκους ξεκίνησε προετοιμασία, δεν μπήκε σε φούλη με τους Τούρκους. Δεν θα έπαιζε χθες ο Σιώπης, έκανε ατομικό πρόγραμμα τις προηγούμενες μέρες που ήταν εδώ στον Άρη. Έτσι. Και δεν θα αγωνίζονταν το παιδί, ενδεχομένως να προλάβαινε το τελευταίο φιλικό με την Αιτχόφεν, ενδεχομένως όμως. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση δεν θα έπαιζε ο Σιώπης. Και λοιπόν να είχες και τον Σιώπη και να είχες και βέβαια θα μπει ο Σιώπης, θα γυρίσει ο Σιώπης. Τώρα λοιπόν θα γυρίσει ο Σούντγκρεν, θα έρθει μάλλον ο Σούντγκρεν, έρχεται ο Φετφαντζίδης σήμερα. Προσπαθείς να τελειώσεις το θέμα του αμυντικού χαφ. Του ενός, γιατί θα πας για δύο συνολικά, αλλά τον ένα τον θες επιτακτικά τώρα και από εκεί και έπειτα θα κάνεις και κάποιες άλλες κινήσεις τις οποίες θέλει ο προπονητής. Αλλά πλέον ο ορίζοντας για τον Άρη είναι διπλός. Ο μισός, ο ένας μάλλον είναι το παιχνίδι με την Κυπριακή ομάδα, γιατί αν δεν υπήρχαν αυτά τα μάτς, πάλι η κριτική θα ήταν διαφορετική. Άμα ξεκινήσεις, δηλαδή είχες τον ορίζοντας 25 Αυγούστου, αλλά και θα προετοιμαστώ τους επόμενους δύο μήνες και θα είμαι έτοιμος στο προκάθημα. Το θέμα είναι ότι τώρα αυτό προσπαθώ να δώσω στον κόσμο να καταλάβει. Λέει ήταν το πρώτο φιλικό, από τις παραλίες είμαστε. Ναι, ισχύουν όλα αυτά. 100% ισχύουν όλα αυτά. Αλλά σε 20 μέρες παίζεις Europa League. Ναι, τα περιθώρια είναι πιο στενά σε κάθε περίπτωση. Ναι. Ακριβώς. Πρέπει να έχεις λοιπόν μια διπλή την έννοια της προετοιμασίας μέσα στο μυαλό σου. Η μία είναι για τα παιχνίδια αυτά και όλο το υπόλοιπο μετά κόνσεπτ είναι για το σύνολο του πρωταθλήματος. Άρα δεν μπορείς να λες ελαφρά την καρδία ότι τώρα ξεκινήσαμε προετοιμασία, είναι με τα λάτια και όλα τα υπόλοιπα. Δεν γίνεται να το παίρνουμε τόσο αψήφιστα. Νομίζω, Χρήσανθε, κρατάω... Κανείς δεν έχει διάθεση να ασκήσει κριτική παραπάνω από όσο πρέπει την ομάδα και στους ποδοσφαιριστές. Εγώ είμαι από τους ανθρώπους που πολλές φορές κάνει το αντίθετο. Κάνω το αντίθετο. Ναι. Το ζήτημα είναι όμως ότι πρέπει το καμπανάκι να ηχήσει εντός της ομάδας.
ούτε υπερβολές, ούτε κανείς τα έχει βάλει με τον προπονητή, ούτε κανείς τα έχει βάλει με τους ποδοσφαιριστές. Όλοι αντιλαμβανόμαστε τα πάρα πολλά ελαφρυντικά που υπήρχαν χθες, αλλά την ίδια στιγμή σε 20 μέρες θα κληθείς να παίξεις για τον ένα από τους στόχους σου. Δεν είναι καφενείο η ΑΕΛ μεσού. Έτσι, είναι πολύ καλύτερη ομάδα. Νομίζω δεν είναι και χειρότερη ομάδα από την Φορτούνα Σιτάρτ, την οποία αντιμετώπισε χθες ο Άρης. Είναι πολύ καλύτερη. Ναι. Είναι πολύ καλύτερη. Είναι πολύ καλύτερη ομάδα. Ναι. Έτσι, δεν είναι ότι έπαιξε, ότι είχε σφιχτά πόδια και okay, δέχτηκες ένα γκολ και έχασε ένα μηδέν. Που συμβαίνει αυτό στα φιλικά παιχνίδια. Δηλαδή, λίγο πολύ, ας πούμε, άκουγα αυτές την περιγραφή του Σταύρου, αντιλαμβάνομαι ότι κάτι τέτοιο προφανώς έγινε στον ΠΑΟΚ. Ότι είχε τα καλά του και τα στραβά του, βάλε ένα γκολ οι Ολλανδοί, δεν έβαλε ο ΠΑΟΚ και έρθει, έχασε ένα μηδέν. Okay. Κάπως έτσι, ναι, επειδή υπήρχε εικόνα από εκείνο το παιχνίδι, κάπως έτσι. Νομίζω, Χρήστανθε, οι δύο ατάκες μπορούμε να κρατήσουμε από τις δηλώσεις του Παντελίδη μετά το παιχνίδι χθες και σε αυτό συμπεριλαμβάνεται, μάλλον περικλείεται και ολόκληρη ανάλυση του παιχνιδιού, το ότι ήταν ένα χειρό χαστούκι το οποίο πρέπει να το καταλάβουν όλοι νωρίς μέσα στην ομάδα. Να το συνειδητοποιήσουν το τι έγινε και το ότι δεν ενοχλεί η ήττα και το σκορ. Εντάξει, σαφώς και ενοχλεί και αυτό, αλλά κυρίως η νοοτροπία, έτσι. Αυτό τώρα, χωρίς να έχουμε εμείς εικόνα, εσύ έχεις καλύτερη εικόνα φυσικά από το παιχνίδι, αλλά νομίζω με αυτή τη δήλωση ο Παντελίδης. Η εικόνα του Άρη δεν ήταν καλή. Αλλά αυτή την εικόνα, αν τώρα την περάσεις και αφήσεις μια χαλαρότητα. Και λέει, εντάξει, ήρθαμε τις παραλίες, οκ, okay, πρώτο φιλικό ήταν κτλ. Έτσι, δεν περνάς μήνυμα σωστό στον ποδοσφαιριστή. Ναι, βέβαια. Δεν πρέπει να μείνει με αυτό το ποδοσφαιριστή ότι κοίταξε να δεις, οκ. Okay, το ξέρω. Μα όταν θα μιλήσει όμως ο προπονητής με τους παίκτες του, θα μιλήσουν διαφορετικά. Θα είναι απέναντί τους, θα τους πει παιδιά, καταλαβαίνω. Ήταν βαριά τα πόδια σας, κάναμε το ταξίδι. Όλα αυτά θα τους τα αναγνωρίσει ο προπονητής. Αλλά την ίδια στιγμή θα τους πει, περιμένω και περισσότερο πάθος από εσάς. Περιμένω περισσότερη ενεργητικότητα. Περιμένω να αντιληφθείτε ότι δεν είναι απλά τα πράγματα. Δεν είναι είναι στον Άρη που επιστρέφει στην Ευρώπη μετά από 8 χρόνια όλοι αυτοί που είναι στο ρόστερ και πρέπει να τον πάνε μπροστά. Και ξαναλέω, είναι δύο οι παράμετροι. Ο ένας είναι ότι πρέπει να είσαι έτοιμος για τις 25 του Ιουλίου απέναντι σε μια καλή ομάδα. Έτσι. Και την ίδια στιγμή θα πρέπει να προετοιμάζεσαι παράλληλα και για το πρωτάθλημα. Αν ήταν μόνο το πρωτάθλημα, ξαναλέω, θα μιλούσα διαφορετικά. Αλλά θέλω να καταλάβει ο κόσμος ότι αυτό που πρέπει να γίνει είναι να υπάρξει ένα ταρακούνημα εντός της ομάδας. Όχι κάτι ριζικό ή οτιδήποτε άλλο. Να μιλήσω και να πούμε παιδιά, όπα. Είδατε ότι με το χαλαρό δεν πάει, λίγο να ενεργοποιήσουμε. Και αρχίζει γερμανίσια για το φιλικό που έρχεται το Σάββατο να αλλάξει η εικόνα τουλάχιστον. Που έτσι. Είναι πολύ πιο δύσκολο. Ναι, κόντρα στη Γάνη και αν σε άκουσα νωρίτερα υπάρχει 2-3 ώρες ταξίδι. Εκεί που θα πάτε το Σάββατο. Τρίωρο. Και 3 ώρες ταξιδάκι νωρίς κιόλα. Πρόσεξε λίγο. Μεσημέρι. Νωρίς. Το μάτι είναι 4 ώρα τοπική. Ναι. Οι παίκτες ξεκινήσουν 7-8 η ώρα. Πάνε πρωινό. Θα μπουν στο πούλμαν. 3 ώρες ταξίδι. Παιχνίδι. Δεν είναι εύκολο. Ναι, δύσκολη συνθήκη. Αλλά καλούνται να βγάλουν αντίδραση τώρα όλοι γιατί δεν τους παίρνει νομίζω δεύτερη σερή τέτοια εμφάνιση. Να σου πω κάτι όμως τώρα. Υπάρχει υπάρχει η δεύτερη σερή. Όλοι αυτοί που λένε πρώτο φιλικό, τι θα αρχίσουν να λένε τις. Θα αρχίσουν να στενεύουν και άλλο τα περιθώρια μετά. Ναι. Και θα αρχίσουν νομίζω να το βλέπουν να το αντιλαμβάνονται διαφορετικά, να συμφωνούν μαζί σου. Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Δεν γίνεται όταν βλέπεις ένα θεματάκι και θες μια θεματάκι. Θεματάρα. Δεν μπορείς να το κρύψεις κάτω το χαλάκι. Ναι. Δεν γίνεται. Βέβαια, γιατί καλά, στο παρελθόν γινόταν αυτό. Δεν τα λέτε, δεν τα γράφετε. Ναι. Τώρα τα λέτε, τα γράφετε. Τι απ' όλα θα κάνουμε δηλαδή. Υπάρχει μια μέση κατάσταση την οποία θέλει κάποιος. Να φύγει στην αποστολή εδώ να τα λέει εκείνος, να τα γράφει. Τι γίνεται αυτό το πράγμα όμως. Και στην τελική δεν πρέπει η ομάδα να λειτουργεί με βάση το θυμικό του κόσμου. Ναι, σε σίγουρα. Άλλο το ένα κομμάτι, άλλο το άλλο. Γιατί αν γινόταν αυτό, ήταν το και το δημοσιογράφο θα σου πω. Όχι μόνο, μην βγάλω την ουρά μας απ' έξω. Αν γινόταν αυτό, ο κ. Παντελής θα ήταν εδώ τώρα. Πέρσι, πολλοί βρίζανε. Ναι. Ο άνθρωπος όμως κράτησε την ομάδα, δικαιώθηκε εκ του αποτελέσματος. Έτσι, εκεί που τον αποδοκίμαζαν και τον έβριζαν, στο τέλος τον χειροκροτούσαν και τον αποθέωναν. Αν λειτουργούσαμε τότε με βάση το θυμικό του κόσμου, δεν θα υπήρχε, δεν θα ήταν εδώ ο coach. Θα είχε απολυθεί, ναι. Έτσι, και τώρα, αν πάμε πάλι με τη χαλαρότητα του θυμικού του κόσμου, αύριο μεθαύριο θα λένε, δεν μας θα λέγατε ότι η ομάδα δεν είναι καλά. Ναι. Δεν γίνεται να πηγαίνει η ομάδα, πρέπει να διοικείται από τη διοίκηση, να αποφασίζει στη συγκεκριμένη περίπτωση ο αθλητικός διευθυντής και ο προπονητής. Αυτοί πρέπει να καθορίζουν πότε θα σφίγγουν και θα ξεσφίγγουν τα λουριά. Πότε θα φωνάξουν και πότε θα ερεμίζουν τους παίκτες. Πότε θα
θα είναι πιο αυστηρή, πότε θα είναι λιγότερο αυστηρή. Αυτή και η ομάδα το καθορίζει, όχι το θυμικό του κόσμου. Ναι. Αυτό έτσι. Πρέπει να το αντιληφθεί ο κόσμος του Άρη, ο οποίος έχει κατάλοιπα από την όλη διαδικασία με τη Λέσχη, όσοι όλοι φυσικά, έτσι. Και θεωρούν ότι ο κόσμος διοικεί. Δεν διοικεί ο κόσμος, παιδιά. Δεν παίρνει τις αποφάσεις ο κόσμος και δεν έχει και την ευθύνη. Γιατί αυτό έχει και την άλλη πλευρά. Δεν ευθύνεται ο κόσμος για την όποια λάθος επιλογή. Γιατί πολλές φορές κατά καιρούς χρεώνουμε στον κόσμο του Άρη πράγματα που δεν πρέπει να χρεώσει σε καμία των περιπτώσεων. Ο κόσμος του Άρη θα χρεωθεί όταν θα κάνει καλή ή όχι κερκίδα. Αν θα φωνάξει πολύ ή λίγο. Αν θα δημιουργήσει ατμόσφαιρα ή δεν θα δημιουργήσει ατμόσφαιρα. Τα υπόλοιπα τα χρεώνεται η διοίκηση, ο αθλητικός διευθυντής και προπονητής. Έτσι είναι, αυτοί που αποφασίζουν. Και, έτσι, και οι παίκτες στο κομμάτι τους πρέπει να ανταποκρίνονται με βάση τα συμβόλαιά τους και τον τρόπο λειτουργίας της ομάδας. Έτσι. Χρήσανθε, στα αυτό μεταγραφικά είναι. Έχουμε κάτι για τον Ιμπάνιες, το όνομα του οποίου γράφει και το πρωί. Υπάρχει για το αριστερό άκρο της άμυνας, έχει κάνει πρόταση ο Άρης, νομίζω όμως ότι λέει πολλά παραπάνω και αυτός. Κοιτάξτε, υπάρχει αυτό. Δεν πήρατε το χαφ. Εδώ βλέπεις ότι πάω με πόσα εκατομμύρια ευρώ διαθέσιμα κτλ. Και δεν μπορεί να κλείσει τον παίκτη. Ο ποδοσφαιριστής, παιδιά, καλός ή κακός. Εμείς τρελόμαστε. Θέλουμε τον έρθει ο παίκτη σήμερα για να μπει να παίξει. Έτσι. Ο ποδοσφαιριστής σου λέει, έχω 2 μήνες ακόμα να αποφασίσω πού θα πάω. Τρανό παράδειγμα το τι έγινε πέρσι με τον Βέρμπλουμ, έτσι, που πάω και του έδινε και λίγα χρήματα. Βέβαια. Έχω 2 μήνες ακόμα. Γιατί να κλείσω 3 Ιουλίου και να πάω στα βουνά και στα λαγκάδια, ασχετά να δεν έχουμε βουνά, και να τρέχω στις προετοιμασίες κτλ. 15 Αυγούστου, με το 15 Αυγούστου. Μήπως μου έρθει κάτι καλύτερο, ναι, 20. Αυτό είναι αλήθεια, έτσι σκέφτονται οι περισσότεροι παίκτες. Ναι. Γιατί, για ποιο λόγο να πάω αυτή τη στιγμή. Θες να έρθω από την άδειά μου. Το κασέ μου είναι 200, αλλά εγώ επειδή θα έρθω τώρα και σε εξυπηρετώ, θέλω 250, 300. Έτσι πάει το πανηγύρι για όλους αυτούς τους διαπραγματευτές του Facebook και των forum και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Την άλλη θα σου πει ο φίλαθος, μεγάλε, έχεις ένα αξιόλογο στέλεχος, ένα αθλητικό διευθυντή που τον πληρώνεις για αυτό το πράγμα. Έτσι, βρες τον τρόπο και φέτον. Όλα λοιπόν είναι ένας κύκλος. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε και να αφήσουμε τους ανθρώπους οι οποίοι διοικούν να κάνουν τη δουλειά τους και αυτούς που αποφασίζουν να πάρουν τις αποφάσεις που πρέπει να πάρουν. Είναι νωρίς για ισοπεδωτική κριτική. Σαφώς καμπανάκι χρειάζεται, προβληματισμός χρειάζεται, αλλά όχι και ισοπεδωτική κριτική. Έτσι. Μην πάμε στα άκρα. Σε καμία των περιπτώσεων δεν πρέπει να υπάρχει ισοπεδωτική κριτική. Κάθε άλλο. Θα πρέπει να αντιληφθούμε. Γιατί είδαμε το πρόβλημα. Τα 4 γκολ τα έχεις φάει από την αριστερή πλευρά. Δεν είχες το δεξί σου μπακ. Δεν είχες το δεξί σου εξτρέμ. Έμεινε έξω ο Γιουνές, έφυγε και το φορ. Ο Ντιγκίνη θα παίζει δεξιά ως εξτρέμ. Πήγε κορυφή ο Ντιγκίνη στο πρώτο ημίχρονο, αναγκαστικά. Δηλαδή έχασες άλλη μία επιλογή. Mm. Δεν είχες αμυντικό χαφ. Με τον Ντουάρτε, από ό,τι άκουγα, πριν να υπήρχε θέμα στον αμυντικό τομέα. Έτσι. Ναι, βέβαια. Αυτά δεν είναι θέματα, ξέρεις, που είναι δύσκολο να λυθούν. Δηλαδή από όλους αυτούς σου λείπει μόνο το αμυντικό χαφ. Δηλαδή τον έχεις στο δεξί μπακ. Ναι, με αυτή την ιδιαιτερότητα. Αλλά θα έρθει 17 Ιουλίου, δεν έρθει 17 Οκτωβρίου. Έτσι. Ναι. Τον έχεις. Είναι ο Σούτγκρι, είναι καλός ποδοσφαιριστής. Έχεις το εξτρέμ. Λέγεται Φετρατζίδης. Δεν λέγεται Φουφουτίδης. Άρα αυτομάτως 2 από τα 3 βασικά σου θέματα αύριο είναι λυμένα. Και στις 25 Αυγούστου είναι λυμένα στην έξοδο πρωταθλήματος. Το θέμα είναι πόσο έτοιμο θα είσαι στις 25 Ιουλίου. Αυτό γιατί το θέμα το ότι δέχτηκες 3 γκολ στο πρώτο 20 λεπτό και στο τέλος, έτσι όπως άκουγα, μάλλον υπήρχε εικόνα κατάρρευση το τελευταίο 20 λεπτό αντίστοιχα. Ναι. Αυτό είναι θέμα συγκέντρωσης και νοοτροπίας, όποιος και αν ήταν μέσα. Και για τα πόδια. Είναι φυσιολογικό ο ποδοσφαιριστής. Εκεί ενώ οι άλλοι ήταν πιο φρέσκοι, γιατί κάναν 7 αλλαγές στο 60, να. Ο Άρης δεν είχε τη δυνατότητα. Ναι. Δεν είχε άλλους παίκτες ο Παντελής να βάλει. Έτσι. Ναι, ναι. Το μόνο, το λάθος που θεωρώ, το κατάλαβε και εγώ, είναι ότι έβαλε τους 2 μικρούς στην αρχή. Δηλαδή εκεί έπρεπε να το ισορροπήσει λίγο. Αλλά την άλλη, υπάρχει η άλλη πλευρά. Συγγνώμη, παιδιά. Αν δεν τους δοκιμάσω τώρα στα φιλικά, πότε τους δοκιμάσω. Έτσι. Πού θα τους βάλω. Πότε θα καταλάβω αν μπορούν να είναι στο ρόστερ, ναι. Ναι, να σου πω κάτι, γιατί λίγες φορές έχουν προκύψει κάποια παιδιά και το λέμε κιόλας. Δεν λέμε να βγουν από τις ακαδημίες, πάρτε παιδιά, λείπει το ελληνικό στοιχείο, όλα αυτά που λέμε. Δηλαδή, πού θα τους δει ο προπονητής που έπαιζαν με την ΚΑΠΑ 19. Εντάξει, ήταν 3-18χρονοι και ένας ο Κλεμέντε 19-4, που είναι φυσιολογικό, ειδικά αυτά τα παιδιά να είναι πίσω. Δεν μπορεί να καταλάβει κάποιος πόσο πίσω είναι αυτά τα παιδιά, η ποια είναι η πρώτη φορά που κάνουν επαγγελματική προετοιμασία. Στην Ελλάδα δυστυχώς υπάρχουν τεράστιες διαφορές.
Έτσι, η ΚΑΠΑ 19 με την πρώτη ομάδα είναι σαν να παίζει ο γιος μου με μένα. Μπάσκετ. Είναι μεγάλη διαφορά. Τεράστιες διαφορές. Τεράστιες διαφορές. Και είναι φυσιολογικό αυτά τα παιδιά όταν μπαίνουν πρώτη φορά σε αυτή τη διαδικασία. Και παίζουν πρώτη φορά. Και τις πρώτες προπονήσεις, ενώ είναι 19 χρονών, τα πόδια του είναι σαν 45. Ναι. Αυτές είναι βάσιμες, βασικές δικαιολογίες. Υπάρχει όμως και το θέμα της νοοτροπίας, γιατί φτάνουμε στο 5, που το ξεπερνάει μόνο τη δικαιολογία. Εκεί λοιπόν χτυπάς ένα καμπανάκι. Όχι καμπάνες, ένα καμπανάκι. Και υπάρχει εσωτερικά ο τρόπος λειτουργίας της ομάδας που θα το διορθώσει. Αλλά πρέπει να το αναφέρεις. Έτσι, δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο. Εννοείται, βέβαια. Καλά κάνεις. Πρέπει να το αναφέρεις. Να το αναφέρεις και να σταματήσεις εκεί. Ούτε να πας στις υπερβολές, ούτε να αρχίζεις τα χαζάκια των προπονητή. Αρχίζει κάτι, βρίσκει τον προπονητή πάλι. Δηλαδή, τι φταίει ο προπονητής τώρα στο πρωτοφυλλικό στο συγκεκριμένο. Ναι. Και δεν μπορεί να. Αυτά πάντα θα υπάρχουν. Καλώς ή κακώς. Γιατί κρίνει το προπονητής για τις δοκιμές στο φιλικό. Πότε θα τις κάνει. Περισσότεροι, ναι, όχι περισσότεροι, όλοι όσοι κρίνουν δεν έχουν δει. Ναι, χωρίς εικόνα, πάντα, ναι, εννοείται. Που δεν υπήρχε εικόνα, ναι, πώς να δω. Δηλαδή υπήρχαν άνθρωποι που σήμερα χωρίς να έχουν δει το ματ, μου λένε εμένα και το πώς έπαιξαν το ματ. Καλά, αυτό γίνεται και στο πρωτάθλημα που μεταδίδονται κανονικά τα ματ. Έτσι, εντάξει, αυτό το φαινόμενο είναι εκεί όμως, εσύ, σύγχρονο. Πρέπει, Γιώργο, εκεί το βλέπει. Εκεί το βλέπει. Σου λέει ρε φίλε, γιατί να ξέρεις εσύ τα λέει και ποιος είσαι, δεν κατάλαβα. Όχι, πολλοί στα site και στις σελίδες των ομάδων μπαίνουν και σχολιάζουν χωρίς να έχουν δει καν το παιχνίδι οι ίδιοι. Ναι. Απλά μετά όσα ακούν στην περιοχή της ατμόσφαιρας γύρω-γύρω. Ναι, αλλά και καλά, εκεί και καλά όμως έχει τη δικαιολογία ότι το δείχνει το μάτι. Ναι, ναι, ναι. Εδώ πέρα. Χωρίς να έχουν δει τίποτα, ούτε φάσεις, ούτε ένα κόρνι να χτυπιέται, κρίνουν. Και σου λένε, εγώ ξέρω καλύτερα πώς. Πώς γίνεται αυτό. Έτσι. Άρα, κατακλείδι, γιατί θα πάμε να κάνουμε και ναι, την. Να δούμε τι θα έχουμε με την Bayern για την συνέντευξη. Ηρεμία, ψυχραιμία είναι δεδομένο ότι πρέπει να υπάρχει. Έτσι. Αξιολογείται από την ομάδα το χθεσινό αποτέλεσμα. Για μένα είναι καλό για να ξυπνήσουν λίγο οι ποδοσφαιριστές από αυτό το κομμάτι. Δεν είναι χαλαρά τα πράγματα, παιδιά. Οκ. Okay. Εντάξει. Γιατί πέρσι με τέτοιες ομάδες παίζανε και κερδίζανε. Αυτό περνάει ως νοοτροπία και στο φιλικό ούτε θα πιεστεί ο ποδοσφαιριστής τίποτα, πόσο μάλλον όταν έχει, είναι και στο διάστημα της προετοιμασίας. Απλά ξέρουν τι θα κάνουν οι παίκτες. Είναι έμπειρα παιδιά, όλα καλοί ποδοσφαιριστές. Εγώ θεωρώ ότι σιγά σιγά θα το διορθώσουν. Αυτή είναι και οι προσθήκες που πρέπει να έρθουν, από τις οποίες οι δύο έχουν αποκτηθεί. Γι' αυτό δεν ανησυχώ πολύ. Αν λείπανε, δηλαδή δεν είχα Φετφάντζη, δεν είχα Σούντρι, δεν είχα αμυντικό χάφτα, έλεγα όπα. Κάτι γίνεται, κάπου καθυστερούμε. Αλλά τώρα έχουν υπογράψει ήδη, οπότε απλά αναμένονται οι αφήξεις τους. Έτσι. Περιμένουμε το αμυντικό χάφτα. Δούμε αν είναι αυτός ο κάτοχος γαλλικού διαβατηρίου, ο οποίος μαθαίνω ότι είναι πολύ καλή περίπτωση. Υπάρχει ένας Βραζιλιάνος επίσης που αξιολογείται από τους ανθρώπους του Άρη. Υπάρχει πάντα και η περίπτωση του παίχτη της Λας Πάλμας. Θα δούμε. Θα δούμε. Ωραία. Έγινε, Χρήστα, καλή συνέχεια και τα ξαναλέτε εδώ στον αέρα συνέχεια στο All About Άρης. Ναι. Καλή συνέχεια, καλό δρόμο. Είμαστε καλά. Αυτά λοιπόν από τον Χρήστο Τζαλτίδη στο σχόλιο του για όσα είδε χθες στο φιλικό του Άρη στο πρώτο επιλογανδικό εδάφος κόντρα στη Φορτούνα Στάρτ μετά από αυτή την βαριά ήταν με 5-1 για τους κιτρινομαυρούς που έχει φέρει προβληματισμό. Να πάμε εμείς τώρα στο break και να επιστρέψουμε εδώ, Λίμπερο 107,4 στην εκπομπή Ο Λίμπερο Παντού για να δούμε τι έγινε και στο φιλικό του ΠΑΟΚ. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Ο Λίμπερο Παντού με Γιώργο Παναγιώτη στο μικρόφωνο και Χρήστο Κιώση στο ρύθμιση του ηχού. Θα πάμε παρέα ως και τις 3 πριν ακολουθήσει το πέναλτι με τον Γιώργο Ζαγορά. Είδαμε νωρίτερα ότι συνέβη στο χθεσινό φιλικό του Άρη με την Φορτούνα Σιτάρτ, αυτό το βάρη 5-1 με το οποίο ιτήθηκαν οι κιτρινομαυροί. Μας τα είπε ο Χρήστος Τσαλτίδης, ο οποίος είχε εικόνα από το παιχνίδι όντας εκεί, μιας και δεν υπήρχε τηλεοπτική μετάδοση. Σε λίγο θα πάμε να δούμε τι έγινε και στο φιλικό του ΠΑΟΚ, το οποίο είχαμε εικόνα από τη διαδικτυακή μετάδοση από το ΠΑΟΚ TV. Είδαμε οπότε τις πρώτες εικόνες, τις πρώτες δοκιμές του Αμπέλ Φερέιρα, του Πορτογάλου τεχνικού, με αυτό το 4-4-2 που επέλεξε, το οποίο συνηθίζει να προτιμά ούτως ή άλλως. Βέβαια, μετά το παιχνίδι δήλωσε ότι δεν είναι κολλημένος με ένα συγκεκριμένο σύστημα. Μπορεί να προσαρμόζεται, αρκεί να μπορεί να αποδώσει η ομάδα του σε αυτό. Και αυτό μένα το δούμε και στη συνέχεια φυσικά. Υπάρχει η ανάλυση του τρόπου παιχνιδιού του στην Μπράγκα από το repress.gr, από την ομάδα του Repress. Στην ιστοσελίδα repress.gr μπορείτε να δείτε το βίντεο με το στυλ παιχνιδιού του Αμπέλ Φερέιρα στην Μπράγκα. Και μάλιστα ήρθαν λίγο αργότερα και οι δηλώσεις του Πορτογάλου τεχνικού στην πρώτη συνέντευξη του 40χρονου coach στο ΠΑΟΚ TV, ο οποίος ουσιαστικά επιβεβαίωσε το αγωνιστικό του στυλ, το τι θέλει μέσα στο γήπεδο, τον τρόπο που επιλέγει να προσαρμόζει το παιχνίδι της ομάδας του. Αυτά που μπορείτε να δείτε στο βίντεο του Repress, αυτά φαίνονται και στα όσα είπε ο Αμπέλ Φερέιρα.
Πορτογάλος ευχαρίστησε μάλιστα και τον Φερνάντο Σάντος για τη συστάση που του έδωσε για να έρθει να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ. Όσον αφορά τα υπόλοιπα, πριν πάμε Ολλανδία και στην Ελένη Μπουντού για να μας δώσει ό,τι άλλο συμβαίνει με τον ΠΑΟΚ για τη συμφωνία με την ΕΡΤ για τα επόμενα 3 χρόνια, που όπως φαίνεται εκεί καταλήγει ο ΠΑΟΚ για τα τηλεοπτικά του δικαιώματα. Σήμερα υπήρχαν ουσιαστικά, έκλεισε ο κύκλος, έκλεισαν τα κεφάλαια Κάλιανς και Σάχοφ και οι δύο με συγκινητικά έτσι, μηνύματα αποχαιρέτησαν τον σύλλογο. Ευχαρίστησαν όλους τους ανθρώπους της ομάδας για όσα πέρασαν αυτά τα 3 χρόνια που ήταν αμφότεροι στον δικέφαλο. Έτσι, οπότε κλείνουν αυτά τα 2 κεφάλαια για τον ΠΑΟΚ με τους 2 ποδοσφαιριστές που αποτελούν πλέον παρελθόν. Ενώ με τα υπόλοιπα μεταγραφικά, έτσι, να ρίξω μια ματιά στο τι γίνεται. Πριν από λίγο η Manchester City ανακοίνωσε την απόκτηση του Ρόντρι από την Ατλέτικο Μαδρίτης. 70 εκατομμύρια ευρώ πλήρωσαν οι πολίτες για να σπάσουν τη ρήτρα του Ισπανού 23χρονου μέσου, τον οποίο επέλεξε ο Πεπ Γκουαρδιόλα, τον ξέρει καλά. Ενώ η Ατλέτικο πλήρωσε 127,5 εκατομμύρια για να αγοράσει από την Μπενφίκα τον Ζωάο Φέλιξ, ο οποίος ουσιαστικά θα είναι ο αντικαταστάτης του Αντουάν Γκρίεσμαν. Μετά και από αυτή την οριστικοποίηση αυτής της μεταγραφικής κίνησης, ουσιαστικά οριστικοποιείται και το ότι ο Γκρίεσμαν θα αποτελέσει παρελθόν. Μένει να δούμε αν θα καταλήξει στην Μπαρτσελόνα. Όσον αφορά το Copa America, σήμερα, ξημερώματα, το Περού απέκλεισε τη Χιλή κερδίζοντας με 3-0. Μάλιστα, θα βρεθεί στον τελικό του Copa America από δεξιά και στα κέντρα της Βραζιλίας για να αντιμετωπίσει την διοργανώτρια, την οικοδέσποινα τουρνουά Βραζιλία. Και θα παίξει σε τελικό Copa America μετά από 44 ολόκληρα χρόνια το Περού. Ιστορική αυτή η πρόκριση, θα διεκδικήσει το τρόπαιο μετά από τόσα χρόνια. Το είχε πάρει κιόλας τότε. Πώς. Τεόφιλο Κουμπίλιας, τι ήταν τότε με το Περού. Ο Πελέ του Περού, δεν το ξέρω ρε Χρήστο. Εσύ εγκυκλοπαίδια είσαι. Το θυμάσαι δηλαδή τότε το 16 το Copa America, ποια χρονιά ήταν το. Δεν το έχεις δει. Απλά τον ήξερες. Κουμπίλιας λοιπόν. Αν διάβασα σωστά, είχαν γίνει 3 τελικοί τότε με την Κολομβία και το πήρε. Τέλος πάντων, τώρα την Κυριακή αυτή στις 11 το βράδυ, Βραζιλία Περού, ο μεγάλος τελικός του Copa America. Ενώ υπάρχει και το πρόσφατο 5-0 στο μεταξύ του παιχνίδι. Τελευταία αγωνιστική των ομίλων βρέθηκαν οι δυο τους. Οι Βραζιλιάνοι ξέσπασαν πάνω στο Περού στην πιο ευρία νίκη τους μέχρι τώρα στο τουρνουά. Με το 5-0 αυτό, τότε είχαν σφραγίσει την πρωτιά των ομίλων. Ενώ είχαν αφήσει και το Περού να περιμένει τι θα γίνει στους άλλους 2 ομίλους για να δει αν θα πάρει την πρόκριση. Καθώς τερμάτισε τρίτο μετά από εκείνη την ήττα. Τελικά πέρασε ως μία από τις 2 καλύτερες τρίτες των ομίλων που προκρίθηκαν στα νοκάουτ. Και φτάνει μέχρι το τελικό για να αντιμετωπίσει ξανά τη Βραζιλία. Δεν ξέρω πώς ερμηνεύεται αυτό το 5-0 στην πρώτη μεταξύ του συνάντηση πριν από λίγες μέρες στο τουρνουά και το πώς θα επηρεάσει εν ώψη του τελικού που θα βρεθούν και πάλι οι δυο τους. Αν δηλαδή θα ψάξει εκδίκηση στο Περού ή αν η Βραζιλία τους έχει πάρει τον αέρα, θα φανεί αυτό στο γήπεδο την Κυριακή. Στις 10 το βράδυ του Σαββάτου υπάρχει και ο μικρός τελικός ανάμεσα σε Αργεντινή Χιλή. Αυτό το μικρό τελικό που γίνεται σε όλα τα μεγάλα τουρνουά, νομίζω κάποια στιγμή πρέπει να καταργηθεί. Δεν έχει κανένα νόημα να παίζουν τώρα για το τίποτα ουσιαστικά που δίνει η τρίτη θέση. Ωραίος ο Τεόφιλο Κουμπίγιας τώρα. Είδαμε και το βίντεο που μας είπε ο Χρήστος. Ο Πελέ του Περού, έτσι τον αποκαλεί, και το βίντεο της FIFA μάλιστα τον αποκαλεί. Ο Πελέ του Περού. Αυτό το προσωνύμιο είχε. Εντάξει, οι παλιότεροι σίγουρα τον θυμάστε, σίγουρα τον ξέρετε καλύτερα. Αυτά και με το Copa America λοιπόν. Το Copa Africa είπαμε, τα είπαμε και χθες αναλυτικά τα ζευγάρια και το νοκάουτ της φάσης των 16. Θα ξεκινήσουν από αύριο. Από 2 παιχνίδια θα υπάρχουν καθημερινά. Στο Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών που μας απασχολεί αυτές τις ημέρες, ο μικρός τελικός είναι το Σάββατο στις 6 Αγγλία-Σουηδία και ο μεγάλος τελικός είναι την Κυριακή στις 6 το απόγευμα. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κόντρα στην Ολλανδία για το τρόπαιο. Στα γήπεδα της Γαλλίας διεξάγεται το Μουντιάλ των γυναικών. Και το ζευγάρι στο Golden Cup της Βόρειας Αμερικής είναι Μεξικό-Ηνωμένες Πολιτείες. Κλείνουν σιγά σιγά αυτά τα τουρνουά όλα που είχαμε φέτος το καλοκαίρι για να μπούμε για τα καλά μετά σε επίπεδο συλλόγων, καθώς θα αρχίσουν σιγά σιγά και τα προκριματικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Ο Φρανκ Λάμπαρντ επέστρεψε στον πάγκο της Chelsea, μάλλον επέστρεψε στην Chelsea για να λάβει ως προπονητής την ομάδα της καρδιάς του, την ομάδα στην οποία έγραψε ιστορία με τις επιδόσεις του. Ένα θρύλο στον μπλε επιστρέφει αυτή τη φορά ως προπονητής. Ανέβασε Derby County στην Premier League και τώρα μετά το αντίο κιόλας του Μαουρίτσιο Σάρι, ο οποίος είναι στη Juventus, η Chelsea ανακοίνωσε την πρόσληψή του στην τεχνική ηγεσία. Ωραίο ενδιαφέρον project φαίνεται αυτό με το Lampard στον πάγκο των Λονδρέζων. Να δούμε πώς θα ανταποκριθεί ουσιαστικά στην πρώτη του μεγάλη προπονητική πρόκληση. Βέβαια και το να ανεβάσει ομάδα από την Champions στην Premier League δεν είναι και κάτι εύκολο. Ένα από τα πιο δύσκολα πρωταθλήματα, τα πιο δύσκολες κατηγορίες είναι η Championship. Ο Lampard τα κατάφερε εκεί και τώρα
του παρουσιάζεται μπροστά του η μεγάλη πρόκληση να οδηγήσει την ομάδα της καρδιάς του, την ομάδα στην οποία έγινε θρύλος, στην Premier League και όχι μόνο, καθώς θέλει να κάνει πορεία και στην Ευρώπη, επιστρέφοντας στη φάση των ομίλων του Champions League μετά την κατάκτηση του περσινού Europa League. Λοιπόν, να πάμε ξανά στην Ολλανδία, λίγα χιλιόμετρα παραπέρα, και να καλησπερίσουμε την Ελένη Μπουντού. Τι γίνεται, Ελένη? Χαίρετε, καλησπέρα. Από την ηλιόλουστη, καλοκαιρινή θα λέγαμε, Ολλανδία. Πάνε 15 βαθμοί που μας έλεγες χθες. Η αλήθεια είναι ότι ο καιρός εδώ αλλάζει ανά μία ώρα. Αλλά τώρα καμία σχέση θερμοκρασία σήμερα με τις χθεσινές συνθήκες και το πολύ πολύ κρύο που φάγαμε και το πρωί αλλά και το απόγευμα κατά τη διάρκεια του πρώτου φιλικού παιχνιδιού. Σήμερα είναι πολύ διαφορετικές οι συνθήκες. Είναι ωραίος ο καιρός, ηλιόλουστο εδώ το μέρος. Σήμερα είμαστε καλά. Ωραία, ωραία, μια χαρά, εντάξει. Να ζεσταθείτε κι εσείς λίγο. Γιατί Γιώργο δίνει και ρεπό το απόγευμα ο coach, ο Άντελ Περέιρα, είναι το πρώτο ρεπό. Οπότε είπε να το συνδυάσει και με τον πολύ καλό καιρό που υπάρχει εδώ πέρα. Η αλήθεια είναι ότι μπήκε από νωρίς αβαθιά ο Άντελ Περέιρα, σήκωσε από νωρίς μανίκια, είναι κλισέ, ακούγεται κλισέ, αλλά η αλήθεια είναι αυτή, από τις πρώτες κιόλας προπονήσεις δοκίμασε τακτική, έτσι τα πρώτα μαθήματα τακτικής είδαμε με αυτό το περιβόητο 4-4-2 που γίνεται πολύ κουβέντα, είχαμε και φιλικό παιχνίδι χθες. Σήμερα πρωινή προπόνηση, οπότε ήταν λογικό και επόμενο να πάρουν κάποιες ανάσεις οι ποδοσφαιριστές, γιατί για κάποιους είναι οι πρώτες μέρες, έτσι, πρώτες προπονήσεις. Ναι. Ο Κάτι μας έλεγε προηγουμένως ότι με μία προπόνηση μπήκα και έπαιξα, έτσι. Οπότε θα πρέπει όλο αυτό να γίνει πολύ ομαλά και σταδιακά. Λοιπόν, εκείνο το τι κρατάμε, πριν πάμε αυτό θα σε ρωτούσα, ναι, το φιλικό. Έτσι, τρία πράγματα κρατάμε από τον Άντελ Φερέιρα. Το ένα είναι η νοοτροπία ότι δεν μου αρέσει να χάνουμε ούτε στα φιλικά και αυτό δεν αρέσει ούτε στους παίκτες μου. Ναι, μου άρεσε και εμένα αυτή η δήλωση. Δείχνει το στάτους. Νομίζω το είπε δύο φορές, αν δεν κάνω λάθος. Το είπε δύο φορές στην αρχή, είπε για τον εαυτό του ότι δεν μου άρεσε το αποτέλεσμα και στη συνέχεια αναφέρθηκε και στους παίκτες λέγοντας ότι ούτε στους παίκτες μου άρεσε αυτό το αποτέλεσμα και να φανταστεί κανείς ότι είπε μια τέτοια ατάκα και αν θέλεις είχε καλά, γιατί πάω και είχε χθες απέναντί του μια ομάδα η οποία βρίσκεται σε πιο προχωρημένο στάδιο προετοιμασίας, έχει δώσει ήδη δύο φιλικά παιχνίδια για 60 λεπτά κοινώς για 2/3 του παιχνιδιού αγωνίστηκε με έναν κορμό σχεδόν βασικών παικτών και γενικά μοιάζει μια πιο δομημένη ομάδα, μια πιο έτσι προχωρημένη σε επίπεδο φυσικής κατάστασης αλλά και λειτουργίες ομάδα από τον ΠΑΟΚ που είχε μόλις 3 προπονήσεις στα πόδια του. Και πάλι όμως, αν και έδειξε πάρα πολύ καλή εικόνα ο ΠΑΟΚ και δεν έδειξε αυτό το χάσμα που υπήρχε ανάμεσα στις δύο ομάδες, ενώ επί της πράξης στο αγωνιστικό κομμάτι, και πάλι όμως ο Φερέιρα είπε ότι δεν μου αρέσει να χάνουμε ούτε στα φιλικά και αυτό δείχνει και την Ευρωπαϊκή νικητή και είναι πολύ σημαντικό. Το δεύτερο το οποίο κρατάμε χθες από τον Άμπελ Φερέιρα είναι ότι δεν είμαι κολλημένος σε κανένα σύστημα. Γιατί γίνεται πολύ κουβέντα γι' αυτό το 4-4-2, ότι ο ΠΑΟΚ είναι αυτή τη στιγμή μπολιασμένος με το 4-2-3-1, ότι είναι λογικό και επόμενο να έχει εφομοιώσει μια τακτική, ένα σύστημα το οποίο τον οδήγησε στην απόλυτη επιτυχία. Υπάρχουν παίκτες οι οποίοι είναι προορισμένοι γι' αυτό το σύστημα και πώς θα γίνει τώρα το 4-4-2. Τι εξάρια χρειάζεται η ομάδα, αν τα φόρ επαρκούν ή δεν επαρκούν. Τέλος πάντων υπάρχει αυτή η μεγάλη συζήτηση γύρω από το σύστημα του Φερέιρα και αν και κατά πόσο ο ΠΑΟΚ ανταποκρίνεται σε αυτό το σύστημα, αλλά φρόντισε ο ίδιος να το κάνει σαφές, αντιλαμβανόμενος ότι σίγουρα μπορεί τα πρώτα του θέλω, οι πρώτες του οδηγίες να σοκάρουν εντός εισαγωγικών τους παίκτες, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι σίγουρα έχω κάποιες αλλαγές κατά νου, αλλά όλα θα γίνουν καιρό. Και σίγουρα αν δεν μας βγει αυτό το σύστημα, το οποίο έτσι αρέσκεται να δοκιμάζει και να χρησιμοποιεί ο Φερέιρα, δεν σημαίνει ότι θα ακολουθήσουμε αυτό και δεν σημαίνει ότι είμαι ταγμένος σε ένα και μόνο σύστημα. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό αυτό που λέει, γιατί και με την Μπράγκα όταν ήταν και με ευρωπαϊκά παιχνίδια που είχε δώσει η Μπράγκα, άλλαζε συστήματα και μέσα και κατά τη διάρκεια της εξέλιξης του παιχνιδιού. Και είναι σημαντικό να μπορείς και να προσαρμόζεις, αλλά και να προσαρμόζεις στο παιχνίδι του αντιπάλου. Αλλά στην παρούσα φάση είναι λογικό να έχει κάτι κατά νου, να έχει ένα συγκεκριμένο πλάνο και από εκεί και πέρα να θέλει να δει τι μπορεί να προσφέρει ο κάθε παίκτης. Ποιος ρόλος κουμπώνει σε αυτό το πλάνο που έχει κατά νου, αν μπορεί να χρησιμοποιήσει, αν μπορεί τέλος πάντων με γνώμονα να πάρει το maximum όπως ο ίδιος ανέφερε από τους παίκτες του. Σαφώς για να δοκιμάσει αυτό το πλάνο χρειάζεται και χρόνο και είναι λογικό γιατί ο ΠΑΟΚ πορεύεται με αυτή την πίεση του χρόνου. Αλλά από την άλλη είναι και αναγκαίο κακό εντός εισαγωγικών γιατί μιλάμε για ένα νέο προπονητή, έτσι,
καλός ή κακός, το κεφάλαιο Λουτσέσκου. Θέλει να βάλει και αυτό στα δικά του στοιχεία, ναι. Αυτό ακριβώς. Ο συγκεκριμένος θέλει χρόνο για να δοκιμάσει πρόσωπα και καταστάσεις. Αν δεν του βγουν, θα προχωρήσει παρακάτω. Είναι σημαντικό το ότι δεν έδειξε αιμονή, επιμονή σε ένα συγκεκριμένο πλάνο και ότι αυτό είναι. Γιατί το έχουμε δει από πολλούς προπονητές, έτσι. Πράγματι, ναι, αλλά τώρα νέος κιόλας αυτός σε ηλικία 40 ετών. Δεν νομίζω ότι να έχει τέτοιες αιμονές και να θέλει να πάει να διαλύσει μια ομάδα που κατέκτησε που είναι το απόλυτο. Ναι, ναι, ναι. Θα πρέπει να είναι τρελός δηλαδή για να το κάνει αυτό. Είναι πολύ κολλημένος. Δείχνει και φύ αυτό το πράγμα. Να μπορείς να προσαρμόζεσαι στις καταστάσεις. Ναι, ναι, ναι. Και αν δεν σου πηγαίνουν καλά, να τις αλλάζεις για να έχεις και ευχαριστημένους τους παίκτες σου. Και το τρίτο το οποίο κρατάμε από τον Άμπελ Φερέιρα χθες είναι επανεξέταση του ρόστερ. Γιατί ρωτήθηκε αμέσως πλην ότι τι είναι αυτό το οποίο είδατε στις πρώτες μέρες και σας προβληματίζει ή σας αγχώνει, είναι η πίεση του χρόνου, είναι κάποιο κενό στα χαφ, στη θέση του φορ ενδεχομένως. Και ο ίδιος δεν πήγε την κουβέντα εκεί στα μεταγραφικά, λέγοντας ότι θέλω να δώσω ευκαιρίες σε όλους, και αυτό είναι και που είπε στους παίκτες μια έτσι συζήτηση που είχε μαζί τους, ότι θα σας δω όλους, θα σας τσεκάρω όλους και κατόπιν θα πάρω τις τελικές μου αποφάσεις. Mm-hmm. Οπότε όπως καταλαβαίνεις και εσύ, για ποδοσφαιριστές που όχι ήταν ακριβώς στην blacklist, που η θέση τους ήταν επισφαλή. Για να μιλήσουμε και με ονόματα, λένε πιο συγκεκριμένα ο Κάτσε, ο Χαντισαΐας, ο Δελιγιάννης, αυτά τα παιδιά που επέστρεψαν από δανεισμό κυρίως και το μέλλον τους παίζεται. Τον Κάτσε και πήγε και πάρα πολύ καλά. Ας πούμε για τον Κάτσε είναι ένα έξτρα κίνητρο και να δείξει το κάτι παραπάνω, ειδικά σε μια θέση που πάω και έτσι ψάχνει και ψάχνεται. Ναι, ενώ με Λουτσέσκου που δεν χρησιμοποιεί εξάρια, δύσκολα θα είχε τύχει ο Κάτσε. Τώρα σε αυτό το νέο σχηματισμό ίσως να φανεί χρήσιμος. Σαν να μπήκε σφήνα στην προετοιμασία με Λουτσέσκου ο Κάτσε, αλλά βλέπει ότι εδώ πέρα, επί Ολλανδικού εδάφους με την έλευση του Φερέιρα, αλλάζουν τα δεδομένα για εκείνον και για αρκετούς παίκτες. Έτσι. Νομίζω ότι είναι μια κατάσταση σαν να μηδενίζουν όλοι το κοντέρ. Σαφώς και υπάρχουν σταθερές, σαφώς και υπάρχουν προσωπικότητες στον ΠΑΟΚ και αυτό δεν το αμφισβητούμε. Αλλά νομίζω ότι είναι μια επανεξέταση για όλους. Ναι, για παράδειγμα, ο Καντουρί χθες, δεν ξέρω αν συμφωνείς, και νομίζω και ο κόσμος το βγάλε αυτό το συμπέρασμα. Τον είδαμε σε ένα ρόλο που σπάνια τον είδαμε με τον Λουτσέσκου, ίσως και ποτέ έτσι με τόσο ξεκάθαρα το ρόλο που είχε χθες. Και ναι, έδειξε εσύ ότι ίσως να το έχει περισσότερο σε αυτό το ρόλο, αν το δουλέψει κιόλας και δέσει με έναν χαφ δίπλα του. Σε αυτά τα δεδομένα μπορεί να προσφέρει περισσότερα. Γιώργο, αν θέλεις τη γνώμη μου, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ του πρώτου ημιχρόνου ήταν πιο κινητικός, ήταν πιο καλός, δημιούργησε 3-4 επικίνδυνες καταστάσεις μπροστά στα καρέ της Αλκμαρ και αυτό ευθύνεται στα χαφ. Δηλαδή το δίδυμο εκεί Κάτσε Καντουρί έδεσε πάρα πολύ καλά στο πρώτο ημίχρονο, συγκριτικά με το δεύτερο, με τον Αουγκούστο Μίσιτ, που είχαν κάποια διαστήματα έτσι νευρικά, που δεν μπορούσαν να ηρεμήσουν το παιχνίδι, που έδειξαν τέλος πάντων να χωλαίνουν μεσοεπιθετικά. Νομίζω ότι η διαφορά της εικόνας που είδαμε σε πρώτο και δεύτερο ημίχρονο, πέρα από τις δύο διαφορετικές ενδεκάδες, έχει να κάνει και με τα χαφ. Καντουρί και Κάτσε χθες έδεσαν πάρα πολύ καλά. Ο Κάτσε έκανε αρκετή έτσι, βρώμικη δουλειά, θα λέγαμε, τα γνωστά τρεξίματα του Κάτσε με μόλις μία προπόνηση, τα κλεψίματα, αφήνοντας το χώρο στο Καντουρί, ο οποίος θέλει να βλέπει αιστεία, θέλει να βλέπει μπροστά και είχε χθες και μία έτσι πολύ ωραία κάθετη στον Άκπομ και γενικά έδειξαν ότι ταιριάζει αυτός ο νέος ρόλος που του δίνει ο Φερέιρα σε πρώτη φάση. Βέβαια, το ότι είδαμε χθες τον Καντουρί σε αυτόν τον ρόλο μαζί με τον Κάτσε δεν σημαίνει ότι αυτά ισχύουν και έτσι προχωράμε. Προφανώς ο ΠΑΟΚ θα αποκτήσει χαφ, έτσι, ναι, δεν το συζητάω αυτό. Ναι, το γεγονός ότι ο Φερέιρα θέλει να δώσει ευκαιρίες να επανεξετάσει τους παίκτες και γενικά να κάνει ένα ξεσκαρτάρισμα δεν σημαίνει ότι τα μεταγραφικά ραντάρ του ΠΑΟΚ δεν παραμένουν ανοιχτά, έτσι. Εννοείται, καλοκαιρινή περίοδος είναι, μεταγραφική περίοδος είναι. Βεβαίως και δουλεύει και το συγκεκριμένο τμήμα σκάουτινγκ και μεταγραφών στον ΠΑΟΚ γιατί θα γίνουν περαιτέρω μεταγραφικές κινήσεις. Ναι. Αλλά σίγουρα το μυαλό του Φερέιρα τώρα είναι εδώ, είναι στην Ολλανδία, είναι σε αυτό το γκρουπ που υπάρχει. Έλεγα προηγουμένως ότι βλέπουμε κάποιους πρώτους ρόλους, βλέπουμε κάποια πρόσωπα, έχουμε κάποια πρώτα συμπεράσματα. Δεν σημαίνει ότι απαραίτητα αυτά ισχύουν. Έτσι. Ο Φερέιρα είναι λογικό και να ψάχνει και να ψάχνεται σήμερα. Είδαμε τον στόχο, ας πούμε, να προωθείται στα αριστερά στην πρώτη ενδεκάδα. Θα θυμίζω ότι ο Σλοβάκος αγωνίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο στην κορυφή της επίθεσης και υπήρχαν κάποια διαστήματα που και ο ίδιος έτσι έμενε αρκετά μέτρα πίσω, ψαχνόταν, γυρνούσε να ζητήσει μπάλα. Τον είδαμε παρτενέρ με Μαρκόφσκι χθες τον στόχο. Ναι. Σήμερα τέλος πάντων ο Φερέιρα τον μετατόπισε στα αριστερά, πήρε τον Μπίσεσβαρ από την πρώτη ενδεκάδα χθες. Τον πήγε στην κορυφή της επίθεσης με παρτενέρ τον Μαρκόφσκι και είδαμε και τον Ροντρίγκο Σουάρες, έτσι ο οποίος
ήσυχε να αγωνίζεται στο δεξί άκρο της άμυνας και λέγαμε χθες ότι θα βάλει μια αρκετά καλή πλάτη στον Μάτος, γιατί δείχνει ότι πατάει πάρα πολύ καλά στις πρώτες μέρες της προετοιμασίας, να μετατοπίζεται στο αριστερό άκρο της άμυνας. Είναι οι διάφορες δοκιμές του Φερέιρα και σε πρόσωπα και σε θέσεις και σε ρόλους. Τα καταγράφουμε, βλέπει και ο ίδιος τι του πηγαίνει καλύτερα και νομίζω ότι στο φιλικό, στο δεύτερο φιλικό το Σάββατο θα δούμε ακόμη περισσότερες δοκιμές, νέους ρόλους και θα έχουμε και περισσότερα συμπεράσματα όπως βγάζει και ο προπονητής για το puzzle που φτιάχνει και δημιουργεί. Φυσικά, ναι. Σήμερα κατά τα άλλα τι άλλο μπορούμε να φέρουμε, Ελένη, από το ρεπορτάζ, τι άλλο υπάρχει? Εκείνο το οποίο μπορούμε να αναφέρουμε είναι το εξαιρετικό γκρουπ τερματοφυλάκων. Νομίζω ότι ο Σκιαθίτης δεν τους χαρίζεται. Το έλεγα και τις προηγούμενες μέρες. Από τις πρώτες μέρες αυτό το γκρουπ των τεσσάρων τερματοφυλάκων είναι πάρα πάρα πολύ καλό και έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γίνεται εξαιρετική δουλειά από τον Σκιαθίτη. Έχει πάρει ψυχολογία και ο συγκεκριμένος προπονητής τερματοφυλάκων. Είναι ο μόνος ο οποίος παρέμεινε από το team του Λουτσέσκου. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά τον Πασχαλάκη, δείχνει να έχει δέσει πολύ καλά με Ζίφκοβιτ, με Λίσσα και τον νεαρό Παπαδόπουλο. Όλοι παίρνουν τις ευκαιρίες τους, όλοι δοκιμάζονται στο οικογενειακό διπλό και νομίζω ότι μόνο κέρδος μπορεί να βγει έτσι από τον ανταγωνισμό, από τον συναγωνισμό αυτών των τεσσάρων. Ένα γκρουπ που ξεχωρίζει από τις πρώτες μέρες και για τη δουλειά που γίνεται, αλλά και για την προσωπικότητα που βγάζουν και οι τέσσερις. Και ο Μελίτης, ναι, πήρε χρόνο στο φιλικό και ήταν πάρα πολύ καλός. Βοηθήθηκε βεβαίως από την αμυντική λειτουργία της ομάδας, από τον Βαρέλα, από τον Μάτος. Μπήκαν οι παρουτοκοπνισμένοι στο πρώτο ημίχρονο, αλλά και ο ίδιος όποτε χρειάστηκε διάβασε σωστά τις φάσεις και έβγαινε, είχε καλές τοποθετήσεις ο Μελίσσας. Και ο Ζίφκοβιτ έχει μπει πάρα πολύ καλά. Η αλήθεια είναι ότι βγάζει έτσι διάφορα εντυπωσιακά, σχολιάζεται αρκετά ο Σέρβος. Έχει μπει καλά και μένει να δούμε έτσι πώς θα κινηθεί το συγκεκριμένο γκρουπ. Ωραία. Έγινε, Ελένη. Να σε ευχαριστήσουμε. Αυτά. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Αυτά λοιπόν και από την Ελένη Μπουντού από την Ολλανδία για το πρώτο φιλικό του ΠΑΟΚ, το πρώτο φιλικό και προετοιμασίας και στην εποχή Φερέιρα, τις πρώτες δοκιμές του Πορτογάλου τεχνικού με αυτό το 4-4-2, το οποίο πολύ περιμένουμε να δούμε φυσικά και στη συνέχεια το πώς θα το προσαρμόσει στο ρόστερ του Δικεφάλου και τι αλλαγές πρόκειται να κάνει. Ήρθε χθες με ένα 0 από την Αλκμαρ, αλλά με δείγμα θετικό για τον Δικέφαλο όσον αφορά την εμφάνιση στη μεγαλύτερη διάρκεια του παιχνιδιού. Ο Ακπομ ξεκίνησε με 2 ακυρωθέντα γκολ τη σεζόν και φέτος στην προετοιμασία. Να αρχίσει να συνηθίζει να μπαίνει σε ρυθμούς και του πρωταθλήματος. Το με τα ακυρωθέντα γκολ και τον Ακπομ. Άμα το βλέπουμε και στην προετοιμασία, βέβαια εντάξει, για χθες δεν μπορούμε να έχουμε ξεκάθαρη εικόνα. Δεν υπήρχε replay από σωστή κάμερα, οπότε δεν μπορούμε να πούμε με ασφάλεια αν ήταν σωστή ή λανθασμένη η απόφαση του επόπτη και στις δύο περιπτώσεις. Εν πάση περιπτώσει, θα συνηθίσει ο Άγγλος και φέτος. Υπάρχει μια ανακοίνωση πριν από λίγο από τη Super League 2 για έκτακτο διοικητικό συμβούλιο μετά τη μη υπογραφή της τηλεοπτικής σύμβασης, για να δούμε τι θα γίνει με αυτήν την κατηγορία, πώς θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα, καθώς δεν έχει λυθεί το θέμα των τηλεοπτικών. Και κάπως έτσι φτάνουμε εμείς στο τέλος. Θα ακολουθήσει το πέναλτι με τον Γιώργο Ζαγόρα. Εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ στο Λίμπερο 107,4. Με την εκπομπή ο Λίμπερο παντού θα είμαστε και πάλι αύριο στις 2. Μέχρι τότε να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.